Να αποφευθεί ο πανικός και οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς, καθώς ο μηχανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την κατάσταση, δήλωσε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μετά από προγραμματισμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί, παρουσία στελεχών του Υπουργείου Υγείας, διοικητών νοσοκομείων και στελεχών της ΔΥΠΕ. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, δεν χρειάζεται πανικός. Είμαστε σε ετοιμότητα, αυτό επιβεβαιώθηκε και με τη χθεσινή άσκηση που έγινε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αύριο θα έχουμε άσκηση στο νοσοκομείο των Χανίων και οι υγειονομικές δομές όλης της χώρας και της Κρήτης είναι σε ετοιμότητα για πιθανό κρούσμα εφόσον προκύψει. Την ίδια ώρα πάντως, στα σούπερ μάρκετ η αγορά δείχνει να ενισχύεται τουλάχιστον με αγορές τροφίμων μακράς διαρκείας, που παραπέμπει σε μια τάση των πολιτών να προμηθεύονται αυξημένες ποσότητες λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού. Υπερβολή και εγώ δεν θα πάρω τίποτα. Μην το κάνουμε τώρα αηδία. Νομίζω είναι υπερβολικό, γιατί ένα κρούσμα παρουσιάζεται δεν μπορεί να σταματήσει όλη η ζωή στην Ελλάδα. Όχι, είναι λάθος νομίζω. Δεν είναι καθόλου σωστό. Φαντάζομαι ότι αν είναι να έρθει, θα έρθει. Καλά το κάνει. Όποιος μπορεί να ψωνίσει, καλά το κάνει. Να προετοιμάζονται δηλαδή. Ναι, να προετοιμάζονται, ναι. Να προετοιμάζονται, ψημάσεις απ' όλα. Για τα τρόφιμα που παίρνουν περισσότερα. Και τα τρόφιμα. Άμα δεν μπορούν να βγουν έξω, θα έχουν τρόφιμα να τρώνε τουλάχιστον τα παιδιά. Το δείγμα πάντως μέχρι στιγμής είναι περιορισμένο, με εξαίρεση την εξάντληση απολυμαντικών και μασκών στην αγορά, που μάλιστα τις τελευταίες ημέρες εμφανίζουν φαινόμενα και σχροκέρδειας. Όχι, εγώ δεν ψωνίζω τίποτα. Ό,τι ψωνίζω κάθε μέρα, ψωνίζω και τώρα. Ούτε θα το επιχειρήσετε τις επόμενες μέρες. Όχι, 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 όχι. Ένα ευρώ κάνει μάσκα, ενώ εγώ έπαιρνα 4 με ένα ευρώ. Γιατί χρησιμοποιώ στα ακροτικά μου. Κακό σύμβολο είναι ο πανικός, που δυστυχώς τον έχει η γενιά μας. Λοιπόν, για το ψήλου πείδημα, πανικός, πανικό, χανόμαστε κλπ. Πρέπει λοιπόν ο Έλληνας, που είναι και έξυπνος πάμε, να συμβουλεύεται μόνο τον ειδικό. Γιατί να ψωνίσω, τι θα ψωνίσω, φαγόσιμα, να πάρω ρίζα και μακαρόνια, να τα βάλω στον ντολάπ, να μου κλειούν, να τα πετώ. Δεν ψωνίζω τίποτα.